επίσης προκαλέσει έντονη πολιτική κόντρα. Ακριβώς. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο συνολικά για την Περαίωση, όσο και για το άρθρο που εντάσσονται στην Περαίωση και όσοι είναι λήπτες εικονικών τιμολογίων. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, απαντώντας σήμερα στην κριτική του συνόλου της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρύθμιση δεν είναι φωτογραφική, καθώς εντάσσονται σε αυτή πάνω από 600 επιχειρήσεις. Και η κυβέρνηση δεν δέχεται καμία υπόνοια για αυτό το θέμα. Ωστόσο, από την πλευρά της αντιπολίτευσης ζητούν μετεπιτάσσεως την απόσυρση της τροπολογίας, τόσο η Νέα Δημοκρατία που είπε ότι είναι θέμα τιμής του πολιτικού συστήματος να αποσυρθεί, όσο και δια του κ. Καρατζαφέρη, του Πρόεδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, που είπε ότι είναι θέμα ηθικής τάξης και δεν μπορεί να περάσει μια τέτοια τροπολογία. Μάλιστα, το κόμμα του για αυτή θα ζητήσει και ονομαστική ψηφοφορία. Και βεβαίως υπάρχει και η έντονη αντίδραση και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που μιλούν για σκανδαλώδη ρύθμιση, Λίνα. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την τροπολογία που έχει μπει πια ως άρθρο του νομοσχεδίου που θα γίνει και σε αυτή η ονομαστική ψηφοφορία. Και όπως είπαμε, γύρω στις 5-6 θα έχουμε τη συνολική ψήφιση του όλου νομοσχεδίου.